το κόμμα μας. Ονεδίτσες και ονεδίτες, νέες και νέοι, το κόμμα μας συνέρχεται από την πρόσφατη βαριά του ΙΤΑ σε μια εποχή που η Ελλάδα δοκιμάζεται, ακούστε με, σε μια πρωτοφανή κρίση, ακούστε με, οικονομική και πολιτική, ακούστε με, σε μια τέτοια συγκυρία είδαμε τα λάθη μας, κάναμε την αυτοκριτική μας, θα κάνουμε και την αυτοκάθαρσή μας όσοι με τη συμπεριφορά τους προσέβαλαν τον ελληνικό λαό και το φιλότιμό του δεν έχουν θέση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κονεδίτσες, κονεδίτες, ίσως το σημαντικότερο λάθος μας είναι ότι ως κυβέρνηση δεν αλλάξαμε το καθεστώς του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα και πάλι προσπαθεί να διασώσει το σύστημά του. Ένα σύστημα που αντί σήμερα μέσα στην κρίση να δώσει ανάσες στην αγορά, αντί να τονώσει την οικονομία για να μειώσει το έλλειμμα, άφησε την οικονομία να πέσει σε βαθιά ύφεση και αργεί να πάρει τα τονωτικά μέτρα που τις έχουμε προτείνει, και έτσι η ύφεση θα γίνεται ακόμα πιο βαθιά και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να περιοριστεί το έλλειμμα. Εμείς επιμένουμε, εμείς δίνουμε ελπίδα, επιμένουμε σταθερά και μέσα και έξω από τη Βουλή. Πάρτε μέτρα επιτέλους τόνωσης της οικονομίας. Μην αφήσετε την ανεργία να καταπιεί τη χώρα, να καταπιεί τα νέα, τα παιδιά. Καθημερινά πια στην Ελλάδα συζητάμε, συνομιλούμε με τη λέξη κρίση. Κρίση αδιαφάνειας που προκαλεί νέα κρίση σκανδάλων. Όπως με την προσθήκη που πήγε τις τελευταίες μέρες να περάσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για μια ανάθεση αδιαφανή σε ξένες εταιρείες, ευαίσθητων ή και απόρριτων εθνικών υποθέσεων απευθείας από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα τους όριζε και την αμοιβή σε αυτές τις εταιρείες. Η προσθήκη αποσύρθηκε κάτω από το βάρος των καταγγελιών μας και επιστρέφει να συζητηθεί ως τροπολογία. Έχουμε κρίση λιτότητας που προκαλεί και αυτή νέα κρίση από συκοφαντίες. Παράδειγμα, ακούμε τελευταία ότι για όλα ευθύνεται ο δημόσιος υπάλληλος. Λίγο πριν για όλα ευθυνόντουσαν οι γιατροί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί. Είναι αυτή η ισοπεδωτική λογική που λέει όλοι είναι ίδιοι. Για όλους δεν φταίει ποτέ το εγώ, φταίνε οι υπόλοιποι, όλοι οι άλλοι. Είναι μια λογική παρακμής που οδηγεί στην καχυποψία να μην εμπιστεύεσαι κανέναν, που οδηγεί στη μη σαλλοδοξία, όλοι να κατηγορούν όλους, με αποτέλεσμα να χάνονται οι πραγματικοί οι φταίχτες και τελικά να μην διορθώνεται τίποτα στον τόπο. Αυτές οι αλλεπάλληλες κρίσεις που ξεσπάνε, αυτά τα νοσηρά φαινόμετα, πιστοποιούν δύο πράγματα απλά: έλλειμμα κοινής λογικής και ρήγμα στην κοινωνική μας συνοχή. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί σήμερα να ρίξει τις ευθύνες των δικών του λαθών στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε, το ξαναλέω και εμείς, τις δικές μας ευθύνες. Αλλά το σύστημα που διένει με δανεικά δεν το φτιάξαμε εμείς. Το ΠΑΣΟΚ το δημιούργησε. Την υπερχρέωση της Ελλάδας δεν τη δημιουργήσαμε εμείς. Το ΠΑΣΟΚ την προκάλεσε. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ευθύνεται που δεν άλλαξε αυτό το σύστημα όταν της δόθηκε η ευκαιρία. Αλλά τα spreads δεν εκτινάχτηκαν στις μέρες μας. Εκτινάχτηκαν επί ΠΑΣΟΚ με την απίστευτη ολιγορία του. Η ΔΑΠ ήταν, είναι, θα παραμείνει η πρώτη δύναμη και η μεγάλη ευθύνη της ενωμένης ΟΝΕΔ, της καινούριας ΟΝΕΔ, είναι να δώσει αυτή τη δύναμη και πάλι μεθαύριο στις φοιτητικές εκλογές. Ο δημόσιος δανεισμός με πάνω από 6% επιτόκιο δεν έγινε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε επί ΠΑΣΟΚ
με αυτή την απίστευτη ανευθυνότητά του να παρομοιάζει την Ελλάδα με Τιτανικό και ύστερα να θέλει να βγει και να δανειστεί στις ξένες αγορές. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε καθήκον να δώσουμε ελπίδα σε ένα λαό που φοβάται το αύριο, φοβάται τα χειρότερα και φοβάται όχι μόνο την ύφεση που έρχεται αλλά και τις κοινωνικές εκρήξεις που εγκυμονεί η κρίση. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, εμείς ως ΟΝΕΔ μπορούμε να δώσουμε ελπίδα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να δώσουμε ελπίδα όχι μόνο στα εκατομμύρια των νεοδημοκρατών, όχι μόνο στις εκατοντάδες χιλιάδες που απογοητευμένοι δεν πήγαν να μας ψηφίσουν τον Οκτώβριο, αλλά σε όλους τους Έλληνες. Έχουμε δρόμο ανηφορικό μπροστά μας. Εμείς τον βρίσκουμε το δρόμο μας. Τώρα πρέπει να βοηθήσουμε να βρει και η Ελλάδα το δικό της. Η νέα δημοκρατία θα γίνει η ελπίδα της Ελλάδας και εσείς οι ΟΝΕΔ ήσασταν πάντοτε η ελπίδα μας και θα γίνετε περισσότερο από κάθε άλλη φορά η ελπίδα και το αύριο της νέας δημοκρατίας. Η νεολαία μας, η ΟΝΕΔ θέλω να είναι μπροστά από το κόμμα. Δεν θέλω να είναι ούτε διαχειριστική. Δεν θέλω να είναι ανεμική. Δεν θέλω να είναι συμβιβασμένη. Θέλω να είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, στην πρωτοπορία, στη δυναμική της αλλαγής. Και θέλω να είστε το δικό μας ξυπνητήρι όταν βαλτώνουμε σε μια λογική διαχείρισης. Και να ξέρετε, μέσα από αυτήν τη συστηματική εκπαίδευση στελεχών θα καταπολεμήσουμε και θα νικήσουμε το μεγάλο εχθρό που ήταν για τη Νέα Δημοκρατία όσο ήταν κυβέρνηση. Η συνεχής νοοτροπία ενός διαχειριστικού, απίστευτου κυβερνητισμού. Και μια ακόμη αρχή, όχι πολιτική αλλά κοινωνική, που αφορά όλους μας και ιδιαίτερα την νεολαία, είναι ο εθελοντισμός. Είναι ο εθελοντισμός. Μην κάνετε λάθος, ο εθελοντής είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε κάθε κοινωνία. Ο εθελοντής είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος, γιατί πλουτίζει δίνοντας και όχι παίρνοντας. Διδάσκει ο εθελοντής χωρίς να μιλάει. Διακρίνεται χωρίς να προβάλλεται. Αγαπάει χωρίς να ζητάει ανταπόδοση. Και δίνει χωρίς να ζητάει ανταμοιβή. Τέτοια νεολαία ονειρευόμαστε. Νεολαία εθελοντικής προσφοράς. Νεολαία κοινωνικής παρέμβασης. Εκεί που υπάρχει αδικία. Εκεί που υπάρχει κόσμος που αναζητάει να βρει το δίκιο του. Ένα νέο σύγχρονο κίνημα αλληλεγγύης που θα εμπνεύσει την κοινωνία και θα δώσει καινούριο όραμα στους νέους ανθρώπους. Τέτοια μαθήματα κοινωνικής προσφοράς μόνο η ΟΝΕΔ μπορεί να δώσει. Και έτσι θα κερδίσει όχι μόνο τους νέους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Γιατί τίποτα δεν πείθει πραγματικά όσο ένα ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς. Αγωνιστές και αγωνίστρες, ΟΝΕΔ, σαν ΟΝΕΔΙΤΗΣ μεγάλωσα στη λεγόμενη γενιά της μεταπολίτευσης. Εσείς ανήκετε στη γενιά που θα ζήσει στη νέα μεταπολίτευση για μια πιο ελεύθερη, πιο δημοκρατική, πιο δίκαιη Ελλάδα με αξιοσύνη και ισονομία, με ίσες ευκαιρίες για όλους, με διάχυση ευκαιριών για όλους, όπου τα όνειρα της δικής σας γενιάς θα βρουν δικαίωση και τα προδομένα όνειρα της δικής μου γενιάς θα πάρουν εκδίκηση, όπως λέει ο ποιητής. Μια νέα μεταπολίτευση θα την πετύχουμε όλοι μαζί, όχι μόνο για την παράταξή μας, για ολόκληρη την Ελλάδα, όχι μόνο για τους δικούς μας αλλά για όλους τους Έλληνες, όχι μόνο για τον νεοδημοκράτη, τον ΟΝΕΔΙΤΗ, για κάθε έναν Έλληνα. Στις 29 Νοεμβρίου κάναμε ήδη το πρώτο μεγάλο βήμα. Αν το συνέδριό σας το αποφασίσει στις 18 Απριλίου με την εκλογή του νέου Προέδρου της ΟΝΕΔ από τη βάση, θα προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο βήμα.